Και είμαι πολύ χαρούμενο σήμερα που έχουμε εδώ μαζί μα τη Μαρίνα την Ασλάνογλου. Μαρίνα μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά είμαι, μια χαρά. Πραγματικά φέτος, επειδή εγώ βλέπω πολύ θέατρο, βλέπω κάθε χρόνο πολύ. Δεν ξέρω αν είναι πολύ, βλέπω πάνω από 20-25 παραστάσεις το χρόνο. Πολύ. Πολύ είναι. Okay. Ένα μέσο θεατρόφιλο πόσες παραστάσεις βλέπει? Το έχετε κοιτάξει εσείς στη θεατρίνη? Μπορεί σίγουρα 40. Α, βλέπει 40, Σίγουρα, νομίζω. Α, ναι. Ναι. Εσύ βλέπεις θέατρο? Επειδή παίζω τις ίδιες ώρες, δεν μπορώ να πάω σε παράσταση. Επιλέγω αν μπορώ δευτερότριτα ή αν καλεστώ σε πρεμιέρες, που πάντα είναι Δευτέρα ή Τρίτη, για να πάω. Μόνο έτσι. Ναι, έχεις δει, εκτός από τη δικιά σας που είναι εξαιρετική, θα το πούμε στην πορεία, έχεις δει καμιά ωραία παράσταση φέτος? Φέτος δεν έχω προλάβει. Έκανα 5 μήνες πρόβα. 5 μήνες πρόβα. Ναι, πιάσαν τόπο όμως. Ναι. Μιλάμε γροθιά στο μάχη. Εγώ δηλαδή έφυγα και έκανα να συνέρθω. Εγώ που ήμουν θεατής, έκανα να συνέρθω, μάλλον δεν συνήρθα. Την άλλη μέρα το πρωί κοιμήθηκα. Με αυτό. Με αυτό. Πολύ, πολύ. Πω. Εσείς πώς συνέρχεστε μετά? Εντάξει. Εμένα με πείσατε δηλαδή τόσο πολύ. Εγώ δηλαδή σε μίσησα εκείνη τη μέρα. Ναι. Και γι' αυτό η επιτυχία σου είναι ότι είσαι τόσο καλή ηθοποιός, που ο κόσμος πραγματικά ταυτίζεται και με τον Τάσο, τον Ιορδανίδη, ναι, που παίζει τον άντρα σου, και με σένα κτλ. Δηλαδή, μας πείθετε απίστευτα για το χαρακτήρα σας, ρε παιδί. Έχουμε δει πολύ σαν ζευγάρι. Πολύ. Είναι σαν να είμαστε όντως παντρεμένοι, ναι, χρόνια, ναι, ναι, με παιδί, ναι. Με προβλήματα οικονομικά. Ναι. Τον Τάσο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε πολύ παρέα και με τη Θάλια. Θα τους βαφτίσω για το παιδί σε λίγο. Α, ναι, θα γίνεται κουμπάρι, Ναι. Οπότε είχαμε μια οικειότητα, γιατί δεν ξέρω αν μάλλον ηθοποιό θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Γιατί μας έλεγε ο σκηνοθέτης ο Βασίλης ο Μπισμπίκης, δεν θέλω φίλτρο, δεν θέλω όριο, θα βρήσεις, θα φωνάξεις, θα δείρεις, όλα αυτά. Ναι. Λέω, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα μιλάμε για τον κόσμο που δεν... Να πάτε να τη δείτε, το προσυπογράφο, να πάτε να τη δείτε. Θα ψυχαγωγηθείτε με την έννοια, όχι θα γελάσετε, θα προβληματιστείτε πάρα πολύ. Και εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα τη Μαρίνα. Δηλαδή, είναι μια παράσταση, ρε παιδί μου, που είναι γροθιά στο μάχη και βγάζει το πρόβλημα της σύγχρονης οικογένειας, γιατί είναι πιο παλιότερο, αλλά είναι σύγχρονης οικογένειας, που πιθανόν όλοι να έχετε βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις, ναι, που η οικονομική κρίση της έχει βγάλει στην επιφάνεια, που ένα ζευγάρι πια έχει φτάσει στο τέλος της σχέσης του, έχει τελειώσει η σχέση αυτή, και βγάζουν κυριολεκτικά τις σάρκες ο ένας του άλλου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι δεν μιλάνε. Αυτοί μιλάνε και θέλουν να ξεσκίσει ο ένας τον άλλο. Αυτό θέλει να το φτάσει στα όρια του, λέγοντάς του αλήθειες ή ψέματα, μόνο και μόνο για να το επικράνουν και να το πονέσουν. Και για... Ναι, ακριβώς αυτό. Απίστευτο δηλαδή. Που μέσα, βαθιά, σε ένα κομματάκι της ψυχής, αγαπάει ο ένας τον άλλο. Φυσικά. Αγαπάει ο ένας τον άλλο και αυτό φαίνεται και στο φινάλε. Ναι. Εσείς το έχετε δει. Μην οπότε... το πούμε το φινάλε, ναι. Ναι, δεν το λέμε. Αλλά υπάρχει στον πυρήνα αγάπη, αλλά έχει κλειστεί πολύ βαθιά μέσα. Ρε Μαρίνα, πραγματικά, εσένα σε αγχώνει αυτό, επειδή είσαι τώρα και παντρεμένη, μαμά, ερωτευμένη ακόμα κτλ. Σε αγχώνει ότι κάποια στιγμή οι σχέσεις μπορούν να καταλήξουν έτσι των ανθρώπων? Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας. Νομίζω ότι είναι στο ζευγάρι. Δηλαδή. Αν κάποιος, όταν υπάρχει μία σχέση, πρέπει να την φροντίζουν και οι δύο. Να την κρατάνε σε ένα επίπεδο και στο ερωτικό και σε πολιτισμένο επίπεδο και σε φιλικό επίπεδο. Γενικά πρέπει να είσαι ο εαυτός σου με τον άλλον που έχεις απέναντί σου. Αλλιώς, άμα το αφήσεις, αφήνει και αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι ζω μια πολύ όμορφη φάση με τον άντρα μου, περνάω τέλεια και αυτό είναι που κάνω και από την ώρα που γεννήθηκε και το παιδί μου. Δεν έχω αφήσει καθόλου το γυναικείο μου κομμάτι να φύγει. Το παιδί πόσο χρονών είναι? Είναι 22 μηνών, 23. Α, είναι μικρό. Ναι. Λένε, ρε παιδί μου, ότι το παιδί πολλές φορές είναι διαλυτικό στοιχείο σε ένα ζευγάρι. Εσύ το βίωσες ποτέ αυτό, δηλαδή ότι ας πούμε έδωσες προτεραιότητα, γιατί μοιραία η μαμά δίνει προτεραιότητα στο παιδί. Βίωσες κάποια στιγμή ότι έχεις παραμελήσει λίγο τον άντρα, ας πούμε? Όχι. Ποτέ? Όχι, γιατί ήταν πάντα στο μυαλό μου ότι δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δηλαδή από την πρώτη φορά, από την πρώτη μέρα που γύρισες στο σπίτι με το παιδί, ας πούμε? Ναι. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο ξαφνικά όταν παίρνεις ένα μωρό από το μευτήριο, πάρ' το στο σπίτι σου. Τι θα το κάνεις? Ναι. Έχεις δυσκολίες. Είπα ότι θα προσαρμοστώ σε όλα και επαγγελματικά και οικογενειακά και ερωτικά με τον σύντροφό μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Γιατί είσαι και γυναίκα και μητέρα, οπότε έχεις όλους αυτούς τους ρόλους που πρέπει να τους έχεις σε ισορροπία. Ναι. Αλλιώς, το θέλω κι εγώ, δεν είναι ότι το κάνω για τον άλλον. Νιώθω κι εγώ, με συντηρεί αυτό το πράγμα, να νιώθω καλά. Ναι. Να μπορώ να έχω ποιοτικό χρόνο με τον άντρα μου και να έχω ένα πρόγραμμα στο παιδί μου. Ναι. Αλλιώς διευκολύνει και εμένα. Εσύ από ό,τι ξέρω το έχεις πει ότι έκανες εξωσωματικές πολλές για να φτάσεις. Έκανα τρεις. Τρεις. Ναι. Και βιώσεις απογοήτευση, Μαρίνα, όταν τις πρώτες φορές δεν έμεινες έγκυος, ας πούμε? Ειδικά την πρώτη.
Πώς το βίωσες? Έκλαιγα πάρα πολύ. Α, έκλαψες, ε? Γιατί περίμενα το τηλέφωνο από το κέντρο να μου πάρουν τηλέφωνο και οδηγούσα εκείνη τη στιγμή, ήμουν στην Κηφισίας και με πήρανε, σταμάτησα στην άκρη, έκλαιγα. Α, έκλαιγε, έκλαιγε. Ναι, ναι. Ήσουν μόνη σου, ήσουν... Ήμουνα μόνη μου. Και μετά ηρέμησα και λέω εντάξει, δεν... Θα πάω για δεύτερη φορά. Θα πάω για δεύτερη. Τη δεύτερη φορά που πάλι δεν έμεινες ήταν πιο ψύχρεμο. Ήταν πιο ψύχρεμο, ναι. Γιατί είχα βάλει ένα όριο μέσα μου ότι θα κάνω μέχρι τέσσερις. Μέχρι τέσσερις. Μέχρι τέσσερις. Και λέω εντάξει, έχεις κι άλλες δύο ακόμα. Και την τρίτη φορά πια που όλα πήγαν καλά, πώς, όταν έμαθες ότι είσαι... Η τρίτη φορά ήταν τα γενέθλια του άντρα μου, 14 Ιουλίου ναι. του 17. Έχει έρθει ο καλύτερός μου φίλος στο σπίτι από το πρωί. Πίνουν ρακές, κρασιά, υπάρχει αγωνία. Εγώ είμαι πολύ ήρεμη και χαλαρή ναι. και λέω τώρα θα κάνουμε γενέθλια, δεν θα κάνουμε γενέθλια. Και χτύπησα το τηλέφωνο και μου είπανε συγχαρητήρια κυρία Ρασλάνογλου, είστε έγκυος. Πεταχτήκανε και οι δύο, ο άντρας μου με τον Δημήτρη, γιατί εγώ ήμουν λίγο κοινική, περιμένανε να ουρλιάζω και να χαίρομαι και τους έκανα... Απλώς, έτσι, Και μου λέει ο άντρας μου πόσο κοινική είσαι. Νομίζω ότι το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσες να κάνεις εκείνον και ναι. στον εαυτό σου. Ναι, 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 ναι. Στα γενέθλια. Οπότε σας μείνανε ξέχαστα αυτά τα γενέθλια. Ναι, το θυμάμαι πάντα. Ήταν πολύ ωραία. Τώρα πώς είναι με το μωρό παιδί στο σπίτι, γιατί 22 μηνών είναι πολύ μωρό ακόμα. Είναι η ηλικία τώρα που έχει αρχίσει και ζωηρεύει πάρα πολύ, mm-hmm. αλλά επειδή είναι ανεπτυγμένος και μιλάει, επικοινωνεί, καταλαβαίνει, είναι πιο εύκολο για μένα να του πω κάποια πράγματα και να συνεννοηθούμε. Ναι. Έχω ποιοτικό χρόνο μαζί του, έχισε. Γιατί δεν έχω γυρίσματα, οπότε έχω μόνο τις παραστάσεις μου και όλη τη μέρα είμαστε μαζί να κάνουμε δραστηριότητες. Και το βράδυ το κρατάει ο μπαμπάς, ας πούμε, στο σπίτι όταν έχω και βοήθεια, θέατρο. Έχω και γυναίκα, βοήθεια. Βέβαια, ναι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε τελείως διαφορετικά ωράρια. Προφανώς. Αλλά μέχρι τις 6-7 το απόγευμα είμαι μαζί του. Οπότε... Σε ποιον μοιάζει? Σε μένα. Μόνο εμφανισιακά. Όλα τα άλλα είναι... Τι θα γίνει δικηγόρος? Δεν ξέρω, μακάρι. Ηθοποιός δεν θα ήθελα. Γιατί δεν θα ήθελες? Εντάξει τώρα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Και ειδικά για έναν άντρα τώρα στο χώρο, βέβαια είναι καλύτερα. Οι άντρες έχουν περισσότερους ρόλους και ρεπερτοριακά να το πάρεις. Ναι. Έχουν γραφτεί περισσότεροι ρόλοι για άντρες. Και ηλικιακά ακόμα νομίζω. Ναι. Αλλά παλεύεις κάθε 3-6 μήνες, ανεβαίνει μια δουλειά, κατεβαίνει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να πάει, δεν πάει. Mm-hmm. Δεν θέλω να ζεις αυτό το άγχος που μπορείς. Μαρίνα, το ότι ο άντρας σου δεν είναι άνθρωπος του συναφιού, αλλά είναι ένας άνθρωπος επιστήμονας από άλλο χώρο κτλ. Σε ισορροπεί στη ζωή σου και στην καλλιτεχνική και στην προσωπική. Με αποφορτίζει. Σε αποφορτίζει, ε. Ναι, γιατί δεν συζητάω τα ίδια για τα ίδια. Ναι. Θα ζητήσω τη γνώμη του και θα, για ένα θέμα που μπορεί να προκύψει να το συζητήσω μαζί του, αλλά δεν είμαστε όλη την ώρα να συζητήσουμε για το θέατρο και βαριέμαι κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή με τους φίλους μου θα κάτσουμε λίγο μετά. Θα πει για το θέατρο, ναι. Ναι, δεν μπορώ. Θέλω να ακούσω άλλα πράγματα, να κάνω άλλα πράγματα, να φύγει το μυαλό μου. Τι είναι εκείνο που στον σύζυγό σου τον έκανε τον ένα και μοναδικό άντρα που έκανες και παιδί και θεωρείς, γιατί όλοι έτσι θεωρούμε και μακάρι να είναι στη δική σου περίπτωση, αυτό ότι θα είναι ο άντρας της ζωής σου, ρε παιδί μου, και θα είναι για πάντα μαζί. Με έκανε να είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή? Δεν άλλαξα τίποτα από το χαρακτήρα μου, από τον τρόπο που σκεφτόμουν, από τον τρόπο που ήμουν σαν άνθρωπος. Εκτίμησε το ωράριό μου, το χιούμορ μου, την τρέλα μου, τα νεύρα μου. Δεν έχω προσποιηθεί ποτέ mm-hmm. ή να κρύψω το συναίσθημά μου ή να το μειώσω σε αυτό που υπάρχει μέσα μου. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό ο άλλος να θαυμάζει αυτό που είσαι και να μην θέλει να σε αλλάξει. Γιατί γνωρίζει έναν άνθρωπο, τον ερωτεύεσαι για αυτό που είναι και ξαφνικά θες να τον αλλάξεις. Αυτό είναι απίστευτο που κάνει. Δεν είναι τρομερό. Δεν έχει προσπαθήσει να με αλλάξει το τόσο. Έχει αγαπήσει όλες μου τις συνήθειες. Τον πατέρα πόσες φορές τον έχει δει? Τρεις φορές. Ναι. Δεν πιστεύω να σου λέει μετά. Δεν πιστεύω να μου λες κανένα ψηματάκι εμένα. Όχι. Είναι ήρεμος γιατί δεν ξεσπάω πάνω του. Θα βγάζω πάνω στο θέατρο. Λοιπόν, μέχρι πότε θα πάει ο πατέρας, πες με αυτό. Σίγουρα μέχρι 3 Μαΐου θα πάρουμε και παράταση μετά το Πάσχα και συζητάμε για του χρόνου. Εγώ νομίζω θα πρέπει να πάτε και του χρόνου. Είναι κρίμα δηλαδή να μην τη δει όλος ο κόσμος την παράσταση αυτή και του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι χαρούμενη, ευτυχισμένη, να χαίρεσαι τον άντρας και το παιδάκι σου. Άλλο παιδάκι θα κάνετε, θέλεις? Ό,τι θέλει ο Θεός. Ό,τι θέλει ο Θεός. Τώρα έχεις χαλαρώσει, οπότε όλα καλά. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.